Τώρα τι να πω, μωρέ. Γιατί μου το κάνετε αυτό κάθε φορά, κάθε Κυριακή. Και μου κόβετε τα πόδια και μου... Τι να πω. Που βλέπω φατσούλες που τόσες και τόσες φορές μου έχετε γελίσει την καρδούλα και νιώθω τόσο περήφανος που σας βλέπω ξανά και ξανά και ξανά και λέω μέσα από την καρδιά μου τι τυχερός και τι ευλογημένος είσαι ρε Παπαχρίστη και ότι εμένα δεν με παίρνει να γκρινιάξω ούτε ένα σπυράκι γκρίνιας. Διότι με έχει γεμίσει ο Θεός με καρδιές και ψυχές, αλλά και με γεγονότα που γεμίζουν την καρδιά μου τόσο πολύ, τόσο όμορφα, τόσο μοναδικά, τόσο σπάνια, τόσο υπέροχα, που νιώθω σαν να με έχει ο Θεός πάντα στην αγκαλιά Του. Το μόνο που σκέφτομαι ρε εσείς, ότι δεν τα αξίζω όλο αυτό. Δεν το αξίζω. Αυτές τις μέρες έζησα τόσα, όσα δεν το πίστευα στη ζωή μου. Γνώρισα αγγέλους, γνώρισα Αγίους, γνώρισα και είδα υπέροχες ψυχές και ιδιαίτερα αν βάλω την εξομολόγηση αυτών των ημερών νιώθω ότι σε κάποιο βουνό πρέπει να πάω να κρυφτώ και να εξαφανιστώ. Χτες, ας πούμε, αργά το βράδυ ήρθε μια ομάδα παιδιών, καμιά δεκαριά. Και ήταν από το χωριό Περιστερά. Και μετά κατάλαβα, καθίσανε εκεί έξω 3 ώρες όρθια. Είχε καμιά τριανταριά, καμιά σαρανταριά πριν από αυτά. Λέω, θα κουραστούν, θα φύγουν τα καημένα. Έκατσαν με υπομονή και όταν ήρθαν μέσα, διαπίστωσα ποια παιδιά ήταν. Το ένα είχε χάσει τον πατέρα της πριν λίγες μέρες από COVID, τον καλό μου φίλο, τον Παπαγιώργη μου. Η κόρη του ήταν προχτές. Το άλλο ήταν το κορίτσι του παλικαριού που σκοτώθηκε πριν λίγο καιρό πάνω τόσο άδικα στο χωριό. Και οι άλλοι λέει ήταν φίλοι του, του Χριστάτου μου. Και τι μου είπα, παπά μου, ερχόμαστε στη μνήμη του Χρήστου να κάνουμε μια υπέροχη εξομολόγηση, θέλουμε, βοήθησέ μας. Τέλειωσε η καρδιά μου, τα αγκάλιασα, τα ξαναγκάλιασα. Προχθές την ώρα που εξομολογούσα την Πέμπτη το βράδυ και είχα μια άλλη μάνα που είχε χάσει αυτό το παιδάκι, το Χρήστο και ήρθαν όλη η οικογένεια και εκείνη την ώρα πώς τα φέρνει έτσι ο Θεός, δεν το ξέρω. Και εγώ ρωτάω, δεν έχω απάντηση. Ήρθε η μάνα που εκείνο το πρωί είχε χάσει το παλικάρι στην ίδια ώρα και τις γνώρισα τις οικογένειες και αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν και έκλωψαν και κάναμε τρισάγιο για τα παιδιά και τα δυο. Και λέω, τι ζωή Θεό έχουμε για πατέρα. Πόσο μας αγαπάει, πόσο μας αγαπάει. Είναι αυτός ο Θεός, είναι αυτός ο Χριστός, ο οποίος χτες το πρωί
που ήταν το Σάββατο του Λαζάρου. Πήγε στον τάφο που ήταν ο φίλος του, ο Λάζαρο, και πρώτα έκλαψε που τον είδε πεθαμένο. Έκλαψε ο Θεός. Έκλαψε ο Θεός. Έκλαψε ο Χριστός. Γιατί, ξέρετε μωρέ, γιατί. Γιατί ο θάνατος δεν ήταν αυτό με το οποίο μας έπλασε ο Χριστός. Όχι, δεν ήταν αυτό. Το θάνατο τον φέραμε στη ζωή μας εμείς με την παρακοή που φύγαμε από τον Παράδεισο. Και όταν είδε το φίλο του ο Χριστός, ενευρυμίσατο το πνεύμα του, είπε, πόνεσε, μάτωσε. Αλλά τι έκανε ο Χριστός μας? Μας χάρισε εκείνη την ώρα την μεγαλύτερη ελπίδα που μπορεί να χαρίσει κάποιος σε μας. Την Ανάσταση του Λαζάρου. Και την χάρισε για να μας δείξει ότι αυτό που θα ζήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και θα είναι πόνος, 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 πόνος μέχρι την άλλη Κυριακή, όπου εκεί ο πόνος γίνεται λαμπρή, γλέντι, πανηγύρι, χαρά, ελπίδα, ομορφιά, άνοιξη, παράδεισο. Γιατί? Διότι εκεί που τον πονέσαμε τον Χριστό μαζί του, πονέσαμε κι εμείς και θα πονέσουμε μαζί του. Αφήστε το λίγο να έρθει. Έλα εδώ, αγάπη. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα. Εκεί λοιπόν που ο Χριστός πονάει, υποφέρει, ματώνει, τον εμπέρσουν, τον κοροϊδεύουν, τον φτύνουν, τον χτυπάνε, τον σταυρώνουν και τον σκοτώνουν και γεμίζουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς τη χαρά ότι τέλος πάντων τελειώσαμε με αυτόν. Πάει. Μέχρι εδώ ήταν. Ό,τι κόλπα κι αν μας έκανε, ό,τι μαγιά κι αν τους πούλησε, πίστεψαν ότι τέλειωσαν. Πάει. Μέχρι εδώ ήταν. Φτάνει. Και εκεί που τον έβαλαν στον τάφο και έβαλαν, λέει, και φρουρά στον τάφο. Τη δικιά τους φρουρά που είχαν για τον ναό τους. Γιατί θυμηθήκαμε, λέει, ότι εμνίστημεν ότι εκείνος ο φλάνος έτιζον, όταν ζούσε, μας μίλησε για τριήμερη Ανάσταση. Και εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Αλλά εάν πάει κανένας και τον κλέψει από τον τάφο, οι μαθητές του, τους μαθητές, τότε θα μας πούν ότι αναστήθηκε. Αχ, βρε, ταλέπορε. Αχ, βρε, ταλέπορε. Αχ, πόσο χαζί ήσασταν. Δεν ήθελε κανένα να τον κλέψει για να πουλήσει Ανάσταση ο Χριστός. Ο Χριστός, τι ωραία τον έχουν στις εικόνες τις Βυζαντινές. Πού το σμωρεί, κάπου τον έχουμε κι εμείς εδώ. Αναστημένο. Ο Χριστός έσπασε, λέει, τα κλήθρα του Άδου και τις πύλες του θανάτου, τα σπάσε όλα τα ζεμπερέκια. Και τι έκανε κατευθείαν, δέστε την εικόνα, τι έκανε κατευθείαν, άρπαξε τον Αδάμ και την Εύα και τους είπε, εδώ, εδώ είμαι,
εγώ παρόλο το ότι κάνατε ό,τι χειρότερο μπορούσατε να κάνατε, να με αρνηθείτε μες στον παράδεισο και να πέσετε στην πτώση και να φύγετε, εγώ σας ξαναθέλω μαζί μου. Μαζί μου, μαζί μου, μαζί μου. Και τους πήρε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι μας δείχνει αυτό, μωρέ? Ότι και αυτόν που έκανε τα χειρότερα, λίγο να απλώσει το χέρι στον Χριστό, λίγο να λυγίσει η καρδούλα, λίγο να μαλακώσει η ψυχή, είναι έτοιμος ο Χριστός να τον πάρει μαζί του και να τον έχει παιδί του. Δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει κακία, δεν υπάρχει πτώση, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μας κρατήσει μακριά από τον Χριστό μας. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Βάλτε το στο μυαλό σας για να ζυγώσουμε τον Χριστό, να ζυγώσουμε τον Χριστό, να τον ζήσουμε στο πάθος του, στο σταυρό του, στον επιτάφιό του, αλλά κυρίως να τον ζήσουμε στην Ανάστασή του. Αυτό είναι το μεγαλείο. Τι νόημα θα είχε ένας Θεός πεθαμένος? Τι νόημα θα είχε ένας Χριστός πεθαμένος? Τι νόημα θα είχε ένας Χριστός να ήταν, ακούστε το αυτό, ντρέπομαι που σας ζητάω να τα ακούσετε, αλλά ακούστε το. Τι νόημα θα είχε ένας Χριστός που θα ήταν μόνο για τους καλούς, που θα ήταν μόνο για κάποιους, που θα ήταν μόνο για τους λίγους? Όχι, 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 ο Χριστός μας είναι για όλους. Για όλους, για όλους. Ανοίξτε τις καρδιές σας. Μην ακούτε το διαβολάκο που φωνάζει. Εσύ μην πας, εσύ μην κοινωνάς, εσύ μην εξομολογείσαι, εσύ μην ζυγώνεις, έχεις αμαρτίες. Και δεν υπάρχει αμαρτία συγχώρητη. Τον πρώτο που πήρε, θα το δούμε τη Μεγάλη Πέμπτη, τον πρώτο που πήρε ήταν ο ληστής. Έτσι, μωρέ, για να μας πουλήσει μαγιά ωραία ο Χριστός. Αυτόν διάλεξε πρώτον. Δεν κοίταξε κάτω να βρει κανέναν Άγιο πολύ και να πει, α, ο πρώτος που πήγε ήταν πολύ Άγιος. Ο ληστής έγινε Άγιος. Σε ένα λεπτό, σε μισό λεπτό, σε δύο λεπτά, άντε το πολύ σε τρία λεπτά, χαπ, την άρπαξε την ευκαιρία. Γιατί γνώρισε ποιος ήταν αυτός δίπλα του και ζήτησε τη συγχώρεση. Έτσι να ζήσουμε το Χριστό μας αυτές τις μέρες, με την ελπίδα της Αναστάσεως, Ανούλα Πουδλικιά. Με την ελπίδα της Αναστάσεως, της Αναστάσεως, της Αναστάσεως, η οποία ελπίδα της Αναστάσεως είναι λαμπρή, είναι φως, είναι χαρά, είναι ελπίδα, είναι παράδεισος, είναι Θεός, είναι η αγκαλιά του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και όσοι, σε όσους πιπηλήσει ο διάβολος, μη ζυγώνεις, μη ζυγώνεις, μη ζυγώνεις, ο Χριστός έκανε ένα μεγαλείο. Άφησε ένα μυστήριο που πιο φιλάνθρωπο μυστήριο από αυτό δεν έχει. Τη συγχώρεση, την μετάνοια, την εξομολόγηση. Πόσο χαίρομαι όταν σας βλέπω. Πόσο γεμίζει η καρδιά μου όταν σας βλέπω. Πόσο νομίζω ότι χαίρεται και ο Θεός μας όταν μπαίνετε κάτω από τα πετραχίλια των παπάδων. Κάντε το.
εγώ θα είμαι και τώρα μετά. Τι σημασία έχει, μωρέ, αν πρόλαβα να κοιμηθώ ή όχι, με ρωτάνε κάποιοι. Κοιμήθηκες, παπά μου? Όχι. Και δεν ήρθαμε εδώ να κοιμηθούμε. Δεν ήρθαμε εδώ να ξεκουραστούμε. Δεν ήρθαμε εδώ να περνάμε χαζά όλα. Εδώ ήρθαμε να αγκαλιάσουμε για λογαριασμό του Θεού. Γι' αυτό είναι ο παπάς. Για να αγκαλιάζει για λογαριασμό του Θεού. Θα είμαι λοιπόν και τώρα μετά και αύριο και μεθαύριο και τη Μεγάλη Τετάρτη. Ακούστε τώρα. Αύριο πρωί-πρωί θα πάω από τις 7.30 πάνω στα Πετροκέρασα να εξομολογήσω. 10 η ώρα μετά θα έρθω εδώ να εξομολογήσω μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Τη Μεγάλη Τρίτη πρωί-πρωί πάλι θα πάω στο Καλαβωτό να εξομολογήσω εκεί. Και μετά στις 10 με 1 θα έρθω εδώ. Και τη Μεγάλη Τετάρτη θα είμαι από τις 9, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 εδώ. Και αν κάποιος ξεχαστεί και μου έρθει και Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, ξέρω οι φίλοι μου και συνεργάτες μου ότι τσατίζεστε όταν τα λέω αυτά, γι' αυτό τα λέω. Γι' αυτό τα λέω και θα τσατίζω. Λοιπόν, θα είμαι και Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ μετά τον Σταυρωμένο να διαβάσω τις ευχές σε όλους σας να κοινωνήσετε. Θέλω όσοι θα δείτε την Ανάσταση το βράδυ, θέλω να κοινωνήσετε όλοι. 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 Βολευτείτε με τους πνευματικούς σας, όσοι δεν έχετε για κάποιο λόγο, ο χαζότερος υπάρχει εδώ και είμαι εδώ να σας δεχτώ. Και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, μην το ξεχάσετε αυτό. Πρέπει να τιμήσουμε τον Άγιο Ραφαήλ που τον έχουμε λείψανο εδώ γιατί γιορτάζει. Και θα τον κάνουμε μία αγυπνία φοβερή. Έτσι δεν είναι, Αντωνάκη? Ε, έτσι δεν είναι, Χαράλαμπε? Τον κάνουμε μία αγυπνία δεύτερη μέρα του Πάσχα και θέλω και εκεί να κοινωνήσετε όλοι ό,τι και αν φάτε την Ανάσταση και τη δεύτερη μέρα. Το βράδυ μπορείτε να κοινωνήσετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Τώρα εγώ θα δώσω τα βάγια και έξω θα πάρετε το αντίδωρο.